Στις μονάδες εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι τρεις από τους τέσσερις τραυματίες του χθεσινού ατυχήματος στο εινοπείο της Ένωσης Ηρακλείου στην Αυγενική. Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου έχει έρθει σε επαφή με νοσοκομεία της Αθήνας προκειμένου οι τρεις να μεταφερθούν σε ειδικές μονάδες εγκαυμάτων στην Αθήνα. Εμείς θα ανατρέψουμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι τρεις είναι αρκετά κρίσιμα. Φέρουν τραύματα, εγκάβματα από 20-30% κυρίως σε πλάτη, στο λαιμό και στο πρόσωπο. Οι δύο έχουν διασωληνωθεί. Ο ένας βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο δεύτερος στη ΜΕΘ του Βενιζελίου. Ο τρίτος αντιμετωπίζεται τούτη τη στιγμή. Ο τέταρτος έχει ελαφρύτερα τραύματα και είναι σε φάση αντιμετώπισης. Από ό,τι μεταφέρω, σύσσωμε τη διοίκηση, τη συμπαράσταση στους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή παλεύουν για τη ζωή τους. Συμπληρώνω δε και λέω ότι έχει ήδη δόθηκε εντολή στις υπηρεσίες για να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια κατά τα οποία έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Ευχόμαστε στις οικογένειες, στους ίδιους και στις οικογένειες των ανθρώπων αυτών, να έχουμε μια γρήγορη και ένα θετικότατο αποτέλεσμα και να κερδίσουν αυτή τη μάχη την οποία δίνουν. Από τους τρεις που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ο ένας, ο 38χρονος, είναι αυτός ο οποίος αντιμετωπίζει και τα σοβαρότερα εγκάβματα. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη από τους γιατρούς και γι' αυτό θεωρείται ως επιβεβλημένη η μεταφορά του σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων της Αθήνας. Οι υπόλοιποι δύο, η κατάστασή τους είναι σταθερή, αλλά χρειάζεται δουλειά. Δυστυχώς ήταν ένα ατύχημα που θα τραβήξει σε βάθος χρόνου και δυστυχώς θα ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τους εργαζόμενους. Ας ευχηθούμε όμως το επόμενο διάστημα να είναι κοντά μας.